στη συζήτηση στο σχέδιο νόμου, στο σημαντικό αυτό σχέδιο νόμου, επί των άρθρων θέλω να παρατηρήσω. Σας ανακαλώ στην τάξη. Καθίστε κάτω, κύριε Δρυβελέγκα. Δεν έχετε το λόγο. Καθίστε κάτω και αφήστε να μιλήσει ο ομιλητής. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Δεν ξέρετε τι ψηφίσατε. Με ρωτάτε το Προεδρείο τι ψηφίσατε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Διακόπτετε για να ρωτήσετε τι ψηφίσατε. Δεν ξέρετε. Θα σας δώσω το λόγο μετά, όταν είναι η σειρά σας, εάν δεν ξέρετε τι ψηφίσατε, να το μάθετε και να μας ενημερώσετε και εμάς. Ελάτε, κύριε Ζαχαρία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ας επανέλθουμε στο νομοσχέδιο. Είναι πολύ σπουδαίο. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο που ψηφίζεται από τη νέα κυβέρνηση. Είναι το πρώτο νομοσχέδιο. Είναι σημαντικό. Και δίνει απάντηση καθολική επάνω σε σημαντικά προβλήματα που αφορούν και το ακροτελεύτερο άρθρο του συντάγματος. Ήδη 2-3 μέρες τώρα που παρεμβαίνουν κάποιοι και αφισβητούν τη δυνατότητα του κοινοβουλίου, του ελληνικού κοινοβουλίου, να δίνει απαντήσεις, να ψηφίζει νομοσχέδια, να είναι κυρίαρχο μέσα στη χώρα. Συζητώντας λοιπόν επί των άρθρων, θέλω να πω ότι διακρίνω τα τρία κεφάλαια που διακρίνονται έτσι κι αλλιώς από τον τίτλο, την ανθρωπιστική κρίση, την οργάνωση των κυβερνητικών οργάνων για την πάταξη της διαφθοράς και την αναδιάρθρωση των κυβερνητικών οργάνων βέβαια και τις λοιπές διατάξεις επίγοντα χαρακτήρα με μέτρα που αφορούν έμεσα ή άμεσα και τα δύο πρώτα κεφάλαια. Τα άρθρα που αφορούν την ανθρωπιστική κρίση, δηλαδή το 1 έως 5, συζητήθηκαν εξαντλητικά, πιστεύω, και στην Ολομέλεια. Έχουν όμως τεθεί ορισμένα ζητήματα τα οποία μπορούμε να τοποθετηθούμε. Ένα από αυτά είναι ο προσδιορισμός των ορίων και των κριτηρίων της ακραίας φτώχειας, που πιστεύω ότι δεν αναφέρονται ρητά στα άρθρα του νομοσχεδίου, όμως είναι φανερό ότι θα οριοθετηθούν με την κοινή υπουργική απόφαση, που θα είναι μια απόφαση εφαρμοστική εξάλλου. Και θέλω να πω εδώ ότι πραγματικά η ακραία φτώχεια, αναγνωρίστηκε από πολλούς, δεν μπορεί επακριβώς να οριστεί. Από την άλλη όμως δεν είναι θέμα ούτε στατιστικό, ούτε αριθμητικό ή χρηματικό, αν θέλετε. Είναι ένα θέμα πολιτικής αποτύπωσης και αυτό νομίζω πετυχαίνεται και με τα άρθρα του νομοσχεδίου και με τη συζήτηση που έγινε και θα οριοθετηθεί βέβαια από την κοινή υπουργική απόφαση. Ένα άλλο ζήτημα είναι που τέθη από πολλούς συναδέλφους η αποτίμηση, η πολιτική πιστεύω σε αυτή τη φάση, του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος που μόλις τώρα άρχισε να εφαρμόζεται και για λίγο χρονικό διάστημα. Νομίζω και σε αυτό δόθηκε η απάντηση ότι ο θεσμός θα αξιολογηθεί η πορεία του, που εξάλλου εφαρμόζεται σε ένα πολύ μικρό γεωγραφικά μέρος, χωρίς σαφώς καθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια που εφαρμόστηκε και οι πόλεις που επιλέχθηκαν, δεν μπορεί κανένας να πει ότι, ότι έχουν προσδιοριστεί επακριβώς. Είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την κοινωνική κρίση. Είναι αυτές που έχουν κάποια στρώματα εργαζομένων που πρέπει να προσεχθούν. Είναι αυτές που αποτυπώνουν την κοινωνία την ελληνική. Δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται
εκ των υστέρων αξιολόγηση. Από την άλλη, βέβαια, είναι και το τεράστιο δημοσιονομικό ζήτημα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη είτε στον προϋπολογισμό είτε στη δέσμευση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να συνεχιστεί ο θεσμός. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να βρει και να καθορίσει αυτούς τους πόρους για να συνεχιστεί και αφού βέβαια συζητήσουμε και στην ουσία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος με την έννοια ότι τα ποσά που δίδονται σε αυτό δεν μπορούν να αμφισβητούν σε καμιά περίπτωση τους πόρους που διατίθενται κυρίως για την υποστήριξη της εργασίας στη χώρα μας. Μόνο θα ήθελα να παρατηρήσω, κυρία Υπουργέ, ότι στο άρθρο 1 και το προτείνω σαν νομοτεχνική βελτίωση για να εμπεδωθεί το αίσθημα της αναγνώρισης των κοινωνικών αιτημάτων που έχουν μια στέρεη βάση, ότι πιστεύω ότι χρειάζεται να συμπεριληφθεί στους δικαιούχους της δωρεάν παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και οι ασθενείς που η θεραπευτική τους αγωγή απαιτεί σύνδεση με ηλεκτρικό ρεύμα. Θα μπορούσε να είναι στην κοινή υπουργική απόφαση βέβαια, αλλά θεωρώ ότι η αποτύπωσή τους στο νομοσχέδιο, επειδή συζητήθηκε και με τους φορείς και αναφέρθηκαν πολλοί συνάδελφοι, θα ήταν σωστότεροι. Στο άρθρο 4 αναφέρονται με τις βελτιώσεις νομοτεχνικές της κυρίας Υπουργού οι συνέργειες των κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων πια μαζί και με τις σημερινές ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μας καλύπτει και έτσι όλα τα προγράμματα, όλες οι δράσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης το οποίο θα είναι και αποφασιστικό και δραστικό. Όμως εδώ αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους η πραγματικότητα, οι δράσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων με την καθιέρωση κοινωνικού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ και δημοτικών επιτροπών που αντιμετώπισαν ορισμένα προβλήματα διακοπής ρεύματος. Αν ήταν αυτές εκ των υστέρων, όπως τις βλέπουμε, αποτελεσματικές, πραγματικά θα είχαν καλυφθεί όλοι και δεν θα χρειάζονταν και δεν θα συνέβαιναν μάλλον, και το είδαμε. Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό, αλλά υπήρχε και μάλιστα με δραματικούς τρόπους το καταγράψαμε, με θανάτους και όλα, η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν και σήμερα διατηρείται το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο με την έκπτωση που παρέχει και αυτόματα μπαίνουν οι δικαιούχοι που ρυθμίζονται με το πρώτο άρθρο κατευθείαν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο για την επιπλέον κατανάλωσή τους ή εφόσον ρυθμίσουν τα χρέη τους και συζητήσουν για αυτά. Με τη ρύθμιση, χωρίς να τα αποπληρώνουν, μπορούν να μπουν στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Όσο για τις δημοτικές επιτροπές που έκαναν πραγματικά κάποιο έργο, αναφέρθηκε και αριθμός των 8.000 επανασυνδέσεων, είναι φανερό ότι υπάρχουν πολύ περισσότερες ανάγκες και αυτό αντιμετωπίζει το παρόν νομοσχέδιο. Ελπίζω ότι η εξειδίκευση με την κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών δεν θα είναι γραφειοκρατική, θα είναι άμεση και θα επιτρέψει να εφαρμοστεί το κομμάτι αυτό του νομοσχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση και να ακουφίσει άμεσα αυτούς που έχουν ανάγκη. Τώρα, στο δεύτερο κεφάλαιο, για τη διαφθορά, στα άρθρα 6 με 15, πραγματικά υπήρξε μια συζήτηση για το αν το οικονομικό έγκλημα εντάσσεται σε αυτά τα άρθρα που συζητάμε για τη διαφθορά. Νομίζω ότι είναι απότοκο ή, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να συζητήσει κανένας το αίτιο και το αιτιατό. Είναι όμως φανερό ότι η διαφθορά και οικονομικό έγκλημα πάνε μαζί. Είναι στη δικαιοδοσία του Υπουργού Επικρατείας για τη διαφθορά και για το οικονομικό έγκλημα και μπορεί να συντονίσει και μέσω της Γενικής Γραμματείας την αντιμετώπιση του. Στο άρθρο 10 δόθηκαν οι επεξηγήσεις, άρα κατοχυρώνεται πραγματικά η ανεξαρτησία και κυρίως η διοικητική διάσταση που υπάρχει μεταξύ κυβέρνησης και δικαστικών λειτουργών. Κανένα πρόβλημα λοιπόν να το ψηφίσουμε. Στο άρθρο 15 η συζήτηση για τον εθνικό συντονιστή. Μας είπε ο ίδιος ο εθνικός συντονιστής, ο κύριος Τέντες, ορισμένες επιφυλάξεις του για το
τεχνοκρατικό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της αρχής όπως έχει σήμερα. Και για την πρόληψη που δεν περιλαμβάνεται στα άρθρα του νομοσχεδίου που συζητάμε. Από την άλλη, θέλω να παρατηρήσω ότι για την κυβέρνησή μας είναι κορυφαία πολιτική δέσμευση η πάταξη της διαφθοράς. Είναι ολοφάνερο ότι καμία παρέμβαση δεν θα γίνει στις ανεξαρτησίες, στην ανεξαρτησία των αρχών ή των δικαστικών αρχών εν προκειμένου. Πιστεύω ότι το δίδυμο που συστήνεται Υπουργού Επικρατείας και Γενικής Γραμματείας αναπληρώνει επαρκώς την αρχή του Εθνικού Συντονιστού και απ' την άλλη μπορεί πραγματικά να εκφράσει και την, το περιεχόμενο που έδωσε ο κύριος Τέντες στην πρόληψη που αφορά την αρτίωση της νομοθεσίας, τις ενδιάμεσους θεσμούς και όργανα, την ενδυνάμωσή τους, την εκπαίδευση με την έννοια της διαπαιδαγώγησης της κοινωνίας και την επαγγελματική επιμόρφωση και τα επικοινωνιακά προγράμματα για εργαζόμενους και, τα κοινωνικά, και τη διάχυση της πληροφορίας στην κοινωνία. Κανένα πρόβλημα πιστεύω επάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν, ο Εθνικός Συντονιστής μπορεί να καταργηθεί χωρίς να υπάρχουν προβλήματα στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και να παρατηρήσω στο κομμάτι που αφορά την αναδιοργάνωση των κυβερνητικών οργάνων με το άρθρο 24 που λέει ότι οι εθελοντές σύμβουλοι των υπουργών μπορεί να είναι, θα είναι μάλλον διακεκριμένοι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου που θα βοηθούν εθελοντικά και δωρεάν τα κυβερνητικά όργανα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε στην διαδικασία της απασχόλησής τους. Δεν χρειάζεται βέβαια να πληρώνονται γι' αυτό. Εθελοντές είναι, αλλά απ' την άλλη έχουν τη δουλειά τους, έχουν την εργασία τους, έχουν το λειτουργήμά τους. Μπαίνω κατευθείαν στις τροπολογίες τις υπουργικές, οι οποίες ορισμένες μας αναλύθηκαν από τους υπουργούς. Η πρώτη τροπολογία, η 4-4, με γενικό αριθμό 4 και ειδικό 4, αφορά τροφοδοσία και ζήτηση των αλλοδαπών μεταναστών που παραμένουν στα κέντρα κράτησης. Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Δεν έχουν λήξει οι διαδικασίες του διαγωνισμού και γι' αυτό το λόγο αυτή τη στιγμή τα χρήματα τα δίνει ο λογαριασμός, ένας κωδικός από την ελληνική αστυνομία που είναι για τους κρατούμενους. Θα ήθελα λίγο χρόνο, κυρία Πρόεδρε, στα κρατητήρια. Αυτό παρατείνεται έως ότου μπορέσει να τελειώσουν αυτές οι διαδικασίες των διαγωνισμών. Όμως πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, γιατί πραγματικά έχει υποβαθμιστεί ιδιαίτερα η τροφή, το συντηρέσιο των κρατουμένων και νομίζω ότι είναι ντροπή για την ελληνική κοινωνία. Από την άλλη, οι δηλώσεις του πρώην Υπουργού Προστασίας Πολίτη και η σύγκριση που κάνει για το συντηρέσιο που προβλέπει η τροπολογία με τις προβλέψεις του νομοσχεδίου μας για την ανθρωπιστική κρίση, ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεν θα έπρεπε να γίνονται. Στην τροπολογία για τις ρυθμίσεις για τις φορολογικές οφειλές σχετικά με την καταβολή τους, θα ήθελα να πω ότι συμπληρώνονται αύριο και με το κατατεθειμένο νομοσχέδιο. Απ' την άλλη μεριά, η απόδοση των χρηματικών διαθεσίμων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι άμεση ανάγκη και δημοσιονομική, όπως και η αξιοποίηση των νομικών των κεφαλαίων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των ασφαλιστικών φορέων, χωρίς να παραβλάπτονται, και υπάρχει δέσμευση γι' αυτό και μέσα στην τροπολογία, χωρίς να παραβλάπτονται ούτε τα δικαιώματα, ούτε τα ίδια αυτά τα κεφάλαια από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα νομικά πρόσωπα. Για την επισκευαστική ζώνη του περάματος και της ελευσίνας, δηλαδή τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες του ΕΤΑ, νομικούς και υγειονομικούς, προβλέπεται η συμπερίληψή τους στις προβλέψεις του άρθρου 30 για παράταση, χωρίς προϋποθέσεις, όμως εδώ σε αυτή τις περιπτώσεις, χωρίς προϋποθέσεις ασφάλισης προηγούμενα. Προβλέπεται λοιπόν η συμπερίληψή τους, επειδή πραγματικά δεν έχουν ούτε ένα ένσημο εργαζόμενοι, δεν έχουν αυτή τη στιγμή δουλειά οι νέοι επιστήμονες και πρέπει να καλυφθούν υγειονομικά.
για την τροπολογία για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων. Μας μίλησε ο Υπουργός προηγούμενα. Νομίζω ότι πρέπει να παραταθεί μέχρι το τέλος του χρόνου πραγματικά και πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει αξιόπιστος έλεγχος των συμβάσεων του Δημοσίου. Για την τηλεόραση, οι ρυθμίσεις θα κατατεθεί το νομοσχέδιο. Από την άλλη μεριά, ήδη καταργείται το Εποπτικό Συμβούλιο. Είναι μια επιλογή της κυβέρνησης να υπάρχει μόνο Διοικητικό Συμβούλιο και συμφωνούμε. Τελειώνω με την τροπολογία, την υπουργική, για τους επικουρικούς γιατρούς, που προβλέπεται παράταση και είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή για να στηριχθεί η λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας όσον αφορά και τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Καταραίει το Εθνικό Σύστημα, υπάρχει μια λειτουργική κατάρρευση, γιατί πραγματικά και οι γιατροί που εργάζονται έχουν φτάσει στα οριά τους, όχι μόνο τα λειτουργικά όρια, αλλά και τα ηλικιακά. Και πρέπει να τη στηρίξουμε. Και δύο βουλευτικές τροπολογίες που θέλω να εισηγηθώ. Η μία είναι σχετική, με εκπρόθεσμη μεν, που την καταθέτω εγώ, αλλά την εισηγήθηκαν στους φορείς η Περιφέρεια Αττικής και προβλέπει ότι θα μπορούν και οι περιφέρειες να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς κοινής ωφέλειας για να υλοποιούν δράσεις κοινωνικής πολιτικής, και η τροπολογία με την οποία συμφωνώ για την ενιοποίηση του μισθολογικού καθεστώτος των εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης και εξαρτήσεων για την εξομάλυνση της λειτουργίας αυτών των δομών. Τελειώνοντας, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να πω ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου και στην αρχή, όσον αφορά την αρχή του, και στα άρθρα, θα ενδυναμώσει τους δημοκρατικούς μας θεσμούς, θα ενδυναμώσει τη δημοκρατία και την κυριαρχία της χώρας μας, θα κλείσει τα στόματα είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε στο εξωτερικό αυτά που μπορούν να βάλουν σε αμφισβήτηση την εθνική μας κυριαρχία, και γι' αυτό πρέπει αποφασιστικά να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.